Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Θα αφήσουμε σήμερα λίγο το θέμα των Σκοπίων μέχρι να καθίσει ο Κουρνιακτός από το δημοψήφισμα της Κυριακής και θα ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα το οποίο νομίζουμε ότι είναι πολύ σοβαρό στη σύγχρονη εποχή. Παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τα κράτη έχουν σήμερα ανάγκη ασφάλειας και προστασίας από εξωτερικές απειλές. Και η ανάγκη αυτή γίνεται πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη, καθώς και οι απειλές γίνονται πιο σύνθετες και πολύπλοκες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτών των απειλών. Ήδη μέσα στην αντιμετώπιση, μέσα στο ευρύ πλαίσιο, ευρύ φάσμα των μέσων για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, έχει παρισφρήσει αυτό που λέμε δίκτυο-κεντρικός πόλεμος. Δηλαδή, μια σύνθεση μεταξύ της θεωρίας δικτύων και πώς αυτή η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε απειλές, σε διαμάχες και σε πολέμους. Αυτή τη σχέση, λοιπόν, μεταξύ θεωρίας δικτύων και διαμαχών θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα και κατά το δυνατόν να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό η ελληνική πολιτεία είναι έτοιμη, έχει τις υποδομές, τη διάθεση ή τον προγραμματισμό να ανταποκριθεί στα νέα αυτά δεδομένα, διότι από ό,τι πληροφορούμεθα, γειτονικές χώρες, κυρίως η Τουρκία, αν θέλετε, ήδη έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρία δικτύων, λοιπόν, και ένοπλες δυνάμεις είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής και σας παρουσιάζω τους προσκεκλημένους μας. Είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου, καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτή τη θεωρία των δικτύων και έχει μάλιστα οργανώσει και συντονίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστούμε εμείς που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε. Δίπλα του είναι ο κύριος Ευάγγελος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ μαθηματικών και είχε επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Αντωνίου. Και ο τρίτος συνομιλητής μας δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, αλλά έχει ασχοληθεί με τον δίκτυο κεντρικό πόλεμο. Είναι ο βαλκανιολόγος και διεθνολόγος, ο κύριος Νικόλαος Παούνης, τον οποίο επίσης καλησπέριζω. Καλησπέρα και από μένα. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς η θεωρία δικτύων έχει εφαρμογή στις διαμάχες ή και σε πολέμους, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η θεωρία δικτύων. Με δύο λόγια, νομίζω ο κύριος Αντωνίου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και το έχει αφομοιωμένο, θα μπορέσει να μας δώσει μια εικόνα τι ακριβώς είναι η θεωρία δικτύων και σιγά σιγά να δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στους πολέμους. Εάν γινόταν αυτή η εκπομπή πριν 25 χρόνια και μιλάγαμε για την προστιθέμενη αξία ενός δικτύου, δεν θα βρίσκαμε αντικείμενο. Δεν υπήρχε προστιθέμενη αξία. Πώς προέκυψε προστιθέμενη αξία? Προέκυψε από το γεγονός ότι παλιά η επικοινωνία ήταν πολύ περιορισμένη μεταξύ των ατόμων. Με την έλευση του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ αυτών που επικοινωνούν είναι ένας καινούριος πόρος. Η σχέση αυτή καθεαυτή. Είναι αυτό που πολλοί φιλόσοφοι και στοχαστές περιέγραφαν με τη φράση «Το όλον δεν είναι απλά το άθροισμα των μερών». Το έλεγε και ο Αριστοτέλης στα φυσικά. Συγκρίνοντας ένα σύστημα το οποίο έχει μια ενότητα με σπόρους άμμου. Βουναλάκια που κάνουμε με την άμμο δημιουργούν μια μορφή αλλά δεν είναι ολότης. Εκεί είναι, το όλον είναι το άθροισμα των μερών. Λοιπόν, τι είναι παραπάνω από το άθροισμα των μερών? Οι σχέσεις αυτές καθεαυτές. Όταν οι σχέσεις είναι λίγες, η θεωρία δικτύων δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όταν όμως οι σχέσεις είναι πολύ μεγάλες, επαρκώς μεγάλες, τότε χωρίς θεωρία δικτύων δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Όλα είναι μια ακατανόητη μαγεία. Με τη θεωρία δικτύων η μαγεία αυτή αποκωδικοποιείται και ποσοτικοποιείται. Πώς θα ποσοτικοποιήσουμε τις σχέσεις? Να πάμε να δούμε ένα απλό παράδειγμα, καταρχήν για να δούμε γιατί είναι σημαντική αυτή η θεωρία.
Ας δούμε την πρώτη εικόνα. Εδώ βλέπετε ένα οργανόγραμμα μιας εταιρείας, πραγματικό όργανο, μικρό είναι, αλλά το νόημα θα το δούμε. Αριστερά βλέπετε πώς είναι η διοικητική ιεραρχία. Εάν πάρετε έναν τους υπαλληλούς, τα στελέχη, και τους ρωτήσετε από ποιον παίρνεις γνώση, πόσο αξιόπιστος είναι ο άλλος, θα δείτε το δεύτερο δίκτυο. Το δεύτερο δίκτυο είναι το πραγματικό λειτουργικό δίκτυο επικοινωνίας. Συνυπάρχουν τα δύο. Το ένα είναι το τυπικό, το δεύτερο είναι το λειτουργικό. Τι δεν φαίνεται στο λειτουργικό? Πάμε στην εικόνα 2. Το οργανόγραμμα. Τι δεν φαίνεται στο οργανόγραμμα, πολύ σωστά. Αν παρατηρήσετε το κομμάτι που είναι στον αριστερό πράσινο κύκλο και το δείτε σε σχέση με το λειτουργικό δίκτυο δεξιά, ο κόμβος που είναι με το μπλε, εάν χτυπηθεί, απομονώνεται το πράσινο κομμάτι. Αυτό δεν φαίνεται στο οργανόγραμμα. Η ρόλη που παίζει ο κάθε κόμβος αποτυπώνονται με βάση αυτό το δίκτυο σχέσεων. Με τη θεωρία δικτύων, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε καταρχήν να δούμε τι ρόλο παίζει κάθε μέλος του δικτύου ως προς τις διασυνδέσεις. Μπορούμε να δούμε αν επηρεάζει άλλους, αν επηρεάζεται από άλλους, αν ελέγχει άλλους. Μπορούμε να δούμε αν είναι διαμεσολαβητής. Μπορούμε να δούμε αν έχει μικρές αποστάσεις επικοινωνίας ή μεγάλες αποστάσεις επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 50 δείκτες που αποτυπώνουν ό,τι μας ενδιαφέρει. Εάν κάποιος έχει μια ιδιαίτερη ανάγκη, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο που να αποτυπώσει αυτή την ανάγκη. Άρα, προσφέρει θεωρία δικτύων. Πρώτον, αποτύπωση ποσοτικά των ρόλων που παίζει κάθε κόμβος, κάθε ομάδα κόμβων. Πώς επηρεάζονται οι κόμβοι μεταξύ τους, πώς επηρεάζονται οι ομάδες κόμβων μεταξύ τους. Ακόμα και δίκτυα δικτύων μπορούμε να περιλάβουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε πόσο γρήγορα μεταφέρεται πληροφορία, γνώση, φήμη, ψευδής είδηση και πόσο επηρεάζεται. Αυτό το πόσο επηρεάζεται καθορίζεται από την γεωμετρία αυτών των σχέσεων. Σε μία γεωμετρία επηρεάζεται γρήγορα, σε άλλη επηρεάζεται αργά. Παραδείγματος χάρη, οι νόμοι εξάπλωσης των νόσων. Εάν οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι σε ομάδες, σε μικρές ομάδες, η κάθε ομάδα έχει μεγάλη επικοινωνία μεταξύ της, τότε η νόσος επιβραδύνεται. Αυτό δεν το θέλω σε ένα δίκτυο επικοινωνίας, το επιδιώκω όμως σε ένα δίκτυο επιδημιών. Έτσι μπορώ να σχεδιάσω τα δίκτυα που με ενδιαφέρουν για να έχω μέγιστη απόδοση και μικρότερη ζημιά. Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μου παρατηρηθεί πώς λειτουργούν τα δίκτυα και επιστημονικά έχετε καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Ναι, που συγκροτούν σιγά σιγά μια θεωρία δικτύων. Ναι, το συμπέρασμα το οποίο νομίζω είναι πιο σχετικό με το ερώτημά σας, κύριε Σαββίδη, είναι η ευαισθησία του δικτύου. Μπορεί να χτυπήσει ένα κόμβο και να καταρρεύσει το δίκτυο. Μπορεί να χτυπά συνέχεια κόμβου και να μην πάθει τίποτα το δίκτυο. Το πείραμα αυτό έγινε στις Βρυξέλλες το 2002, του Χιούλιτ Πάκαρντ. Βάλε ένα κοριτσάκι να κόβει κόμβος, δεν παθαίνει τίποτα το δίκτυο. Ενώ όταν χτυπήθηκε ένας κόμβος κλειδί, ο χάμπο, ο ομφαλός που λέμε, το δίκτυο κατέρευσε αμέσως. Όλα αυτά τα βρίσκεις αναλύοντας τη γεωμετρία των δικτύων. Η θεωρία αυτή χρησιμοποιήθηκε στην σύλληψη του Μπιν Λάντεν, παραδείγματος χάρη. Ναι. Η θεωρία αυτή αξιοποιείται από το στρατό πριν από πολλά χρόνια. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο έρευνας των δικτύων είναι στο West Point Military Academy των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάνουν και βασική έρευνα. Μάλιστα. Τώρα θα παρακαλούσα το κοντρόλ να δείξει την εικόνα 17 για να δει ο κόσμος σε πρακτικό επίπεδο τι σημαίνει μια πολυπλοκότητα σχέσεων σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Δηλαδή έχετε στην 17 αυτό που είναι η σχέση στη Μέση Ανατολή.
Δηλαδή, όταν πάει να αναλύσει κάποιος τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή, δημοσιογραφικά είτε σε επίπεδο think tanks, έχει ορισμένα δεδομένα και κάθεται και γράφει. Δείτε όμως αυτές οι σχέσεις μέσα από αυτή την εικόνα, πόσο πολύπλοκες είναι και τι προσέγγιση χρειάζονται για να μπορέσεις να τις διαχειριστείς, έτσι δεν είναι? Άρα, ξεφεύγουμε από την κλασική ανάλυση και διαχείριση περιοχών, όπου είχες την δυνατότητα, χωρίς να χρησιμοποιήσεις θεωρίες δικτύων ή άλλες μαθηματικές ή όποιες άλλες θεωρίες, να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα ή κατά το δυνατόν ασφαλή. Ξεφεύγουμε λοιπόν από αυτή την θεωρία και πάμε σε κάτι πολύ πιο πολύπλοκο, το οποίο οι διαμορφωτές εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής θα πρέπει σιγά σιγά να ενσωματώσουν μέσα στην σκέψη τους και στη δυνατότητά τους να διαχειριστούν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Εάν αυτό το δίκτυο ήταν μικρό, ένας έμπειρος αναλυτής το βρίσκει αμέσως. Ένας έμπειρος μάνατζερ. Από την άλλη τώρα, όσο πιο περίπλοκο είναι, τόσο πιο στατιστικά καλές είναι οι αναλύσεις. Δηλαδή, εδώ με τη στατιστική μετατρέπουμε αυτό το πρόβλημα σε πλεονέκτημα. Ας δούμε λίγο τη διαφάνεια 3. Ναι. Για να φτιάξουμε το δίκτυο σχέσεων, καταρχήν ορίζουμε ποιοι είναι οι κόμβοι. Μπορεί να είναι άτομα, ομάδες, επιχειρήσεις, επιχειρησιακές μονάδες. Τι μας ενδιαφέρει, η γνώση, η γνώμη, η αξιοπιστία, η ενεργοποίηση, η κακή είδηση. Εκτιμώμε τις σχέσεις μεταξύ των κόμβων με κατάλληλες δειγματοληψίες. Μόνο αυτό χρειάζεται. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μπορούμε να κάνουμε το λειτουργικό δίκτυο συνδέσεων του εγκεφάλου. Προχωρούμε. Το επόμενο. Η επόμενη εικόνα εδώ είναι το λειτουργικό δίκτυο του διαδικτύου. Πώς ένας κόμβος συνδέεται με ένα άλλο κόμβο. Αν τα μελετήσουμε αυτά τα δύο μαθηματικά, δεν μπορούμε να βρούμε τη διαφορά. Το διαδίκτυο λειτουργεί πλέον σαν εγκέφαλος. Προχωρούμε. Μάλιστα. Και ο εγκέφαλος θεωρείται ότι λειτουργεί πολύ σύνθετα και περίπου. Ναι, ναι. Στατιστικά δηλαδή δεν διακρίνονται εύκολα. Η ανάλυση αυτή έχει προχωρήσει και στο ποδόσφαιρο και πλέον τα γραφεία στοιχημάτων αξιοποιούν τη θεωρία δικτύων. Το επόμενο παρακαλώ. Αναλύονται οι πάσες και οι στρατηγικές θέσεις στο γήπεδο. Το επόμενο παρακαλώ. Δηλαδή οι προπονητές ξέρουν θεωρία δικτύων. Οι σοβαροί προπονητές παγκοσμίως το χρησιμοποιούν ήδη και όσοι δεν ξέρουν δεν έχουν καλή θέση στην αγορά εργασίας. Ας μείνουμε σε αυτήν την διαφάνεια λίγο. Ναι. Εδώ. Αυτή η διαφάνεια είναι και βίντεο. Είναι αρχικά η διαφάνεια και, θα το δούμε και σε βίντεο. Διότι αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, φανταστείτε ένα δίκτυο, ένα βίντεο. Εδώ πέρα βλέπουμε, αποτυπώνεται με πολύ απτό τρόπο, η σημασία της δικτύωσης της πληροφορίας. Όταν υπάρχει επιχείρηση, εν προκειμένου πολεμική επιχείρηση, υπάρχει μια επαυξημένη ορατότητα για το τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Βλέπετε μονάδες μάχης οι οποίες δεν έχουν άμεση οπτική εικόνα για το πού βρίσκεται ο εχθρός. Παρ' όλα αυτά, ένεκα της διάχυσης της πληροφορίας, έγκαιρη όσον αφορά την ορθότητά της και έγκαιρη όσον αφορά το χρόνο, εξασφαλίζει την αναδυόμενη αυτοοργάνωση αυτού του δυναμικού συστήματος, θα έλεγε ένας μαθηματικός, και υπάρχει επίτευξη του σκοπού. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι ένεκα της δικτύωσης, ένεκα του δικτύου, εάν υπάρχει διαλειτουργικότητα, interoperability, αυξάνεται η μαχητικότητα των μονάδων μάχης ως όλων. Γι' αυτό λέω ότι αναδύεται μια αυτοοργάνωση του συστήματος ως όλων, προς την επίτευξη του σκοπού. Στο προηγούμενο slide που είχαμε δει τις διεθνείς σχέσεις, πιάνομαι από αυτό που είπαμε πριν, ότι αν οι σχέσεις είναι λίγες, η θεωρία δικτύων επικεντρώνεται πάνω στη μελέτη σχέσεων. Εάν οι σχέσεις είναι λίγες, τότε η θεωρία δικτύων είναι άχρηστη. Δεν έχει κάποια προστιθέμενη αξία. Υπ' αυτή την έννοια είναι άχρηστη. Αν όμως οι σχέσεις, είπατε στην αρχή, στο άνοιγμα της εκπομπής, τη λέξη πολυπλοκότητα. Όταν οι σχέσεις ξεπερνάνε ένα όριο και πλέον η εμπειρική διαχείριση αυτών καθίσταται
αδύνατη σε χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, εκεί αρχίζει να φαίνεται η χρησιμότητα της θεωρίας δικτύων. Αυτή τη στιγμή αποτυπωθούν ορθά οι σχέσεις, και στο διάγραμμα που δείξαμε των διεθνών σχέσεων, οι σχέσεις είναι όχι μόνο θετικές, αλλά και αρνητικές και ασύμετρες. Δηλαδή, εγώ σας εμπιστεύομαι 90%, εσείς με εμπιστεύεστε 70%. Στη φύση, οι σχέσεις είναι ασύμετρες και ενδεχομένως διαφορετικού προσήμου. Άρα, εάν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω στο τραπέζι, για πολλούς κόμβους, για πολλές σχέσεις, η μαθηματική θεωρία δικτύων είναι σε θέση να αποκαλύψει εντός εισαγωγικών κρυφές επιρροές, hidden influences, όπως είναι ο όρος αγγλικά. Μάλιστα. Ένα ερώτημα το οποίο το είχαμε συζητήσει, κύριε Σαββίδη, είναι πόσο γρήγορα μπορώ να επηρεάσω τη γνώμη του άλλου. Αυτό μπορεί να το υπολογίσουμε αν ξέρουμε αυτή την γεωμετρία που είπαμε. Παρακαλώ να δούμε την εικόνα 9. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα του κυρίου Ιωαννίδη. Εδώ βλέπετε στον οριζόντιο άξονα το χρόνο και στον κατακόρυφο άξονα είναι το ποσοστό των κόμβων που έχουν επηρεαστεί. Βλέπετε ότι η επιρροή είναι αργή στην αρχή και προϊόντος του χρόνου μεγαλώνει. Εδώ χρόνο σημαίνει ακέραιο πολλαπλάσιο μιας μέρας, μιας εβδομάδας, ό,τι θέλει ο χρήστης. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Εδώ οι επαφές γίνονται τυχαία. Στην κοινωνία μιλάμε τυχαία ή επιλέγουμε αυτόν που μιλάμε. Στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Και τα δύο. Για να δούμε λοιπόν εάν ο χρήστης έχει εγρήγορση και επιλέγει με ποιον θα μιλήσει. Δεν θα μιλήσω με οποιονδήποτε για ένα θέμα. Θα πάρω έναν έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Σαββίδη, για να του ρωτήσω τι συμβαίνει εδώ. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τη 10. Εάν λοιπόν μιλήσω έτσι με εγρήγορση και προσοχή, μπορώ να πετύχω ταχύτερη διάδοση. Στο επόμενο παρακαλώ. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα που το έκανε ο κύριος Ιωαννίδης, ενσωματώνοντας την συνειδητή επιλογή. Εδώ βέβαια οι συνδέσεις δεν είναι τυχαίες. Βλέπετε τεράστια μείωση του χρόνου επιρροής. Πότε? Όταν τα μέλη του δικτύου έχουν επίγνωση στο πώς θα επιλέγουν. Αυτό δεν υπάρχει στην κλασική εξίσωση διάχυσης που είδαμε πριν. Κλασική εξίσωση διάχυσης που την πήραμε από τη φυσική κάνει τυχαίες επιλογές. Εάν ο κόσμος διδαχτεί να κάνει επιλογές με επίγνωση, τότε το σύστημα λειτουργεί πολύ καλύτερα. Διαπιστώσατε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από την τυχαία διάχυση. Πολύ καλύτερα. Όχι απλώς καλύτερα. Και οδηγήθηκαμε εκεί διότι για να βελτιώσω τη διάχυση πρέπει να δημιουργήσω νέες συνδέσεις. Πρέπει να κόψω τις κακές συνδέσεις. Πόσο κοστίζει αυτό, κύριε Σαββίδη? Πάρα πολύ. Την ελεγχόμενη διάχυση. Αυτή είναι τη δεύτερη. Όχι, αν έχω ένα δίκτυο το οποίο έχει πολύ μεγάλο χρόνο απόκτησης γνώσης, ας πούμε, για να το βελτιώσω θα πρέπει να κόψω τις κακές συνδέσεις, τους αναξιόπιστους διάβλους και να δημιουργήσω νέους αξιόπιστους διάβλους. Πώς θα κοστίζει αυτό? Πολύ. Εάν όμως αφήσω τους διάβλους όπως είναι, αλλά εκπαιδεύσω τα μέλη να επιλέγουν με προσοχή και σύνεση, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Και πολύ φτηνότερο. Να πάμε και στον κύριο Παούνη. Με βάση τα θεωρητικά αυτά που ακούσαμε, εσείς όταν μιλάτε και γράφετε για δικτυοκεντρικό πόλεμο, έχετε υπόψη σας προφανώς όλα αυτά? Γιατί αυτό είναι ο δικτυοκεντρικός πόλεμος. Σαφώς. Να κάνω γέφυρα με αυτά που ακούστηκαν λίγο νωρίτερα. Απαιτείται για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων δικτυοκεντρικού πολέμου ένα system of system, όπως λέγεται στην στρατιωτική ορολογία. Δηλαδή να διασυνδεθούν πάρα πολλά δίκτυα μεταξύ τους, ώστε να επιτύχουμε όλα όσα προαναφέρθηκαν από τους εκλεκτούς καλεσμένους. Τι είναι λοιπόν ο δικτυοκεντρικός πόλεμος και γιατί θα πρέπει να μας αφορά εμάς? Ως net-centric warfare, όπως λέγεται στην διεθνή ορολογία, εννοείται έτσι το σύνολο των επιχειρήσεων
απόκτησης υπεροχής σε επίπεδο πληροφοριών, και πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης όπλων, αισθητήρων, δορυφόρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, ώστε να υπάρξει ενιαία αντίληψη της υφιστάμενης τακτικής κατάστασης, γεγονός το οποίο θα μας δώσει τα πλεονεκτήματα, τα εξής πλεονεκτήματα: ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, ιεράρχηση απειλών, αυξημένη βιωσιμότητα των ημέτερων δυνάμεων και καλύτερο συγχρονισμό. Mm. Από την εφαρμογή λοιπόν του δικτυοκεντρικού πολέμου προκύπτουν και κάποια μειονεκτήματα. Είναι κυρίως στον τομέα της εισρωής ενός πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να έχει γίνει προετοιμασία από τον καιρό της ειρήνης, ώστε να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και η φιλοσοφία, ώστε να διαχειριστούμε όλο αυτόν τον όγκο των πληροφοριών και να κάνουμε ιεράρχηση των απειλών. Από εκεί και πέρα σας έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να τις δούμε. Η παραγωγή θα μας βοηθήσει να για να γίνει κατανοητό και από τους τηλεθεατές το όλο πλαίσιο, διότι θεωρητικά ίσως να τους ακούγεται λίγο δύσκολα όλα αυτά τα οποία λέμε. Και θα καταλάβετε στην πορεία, καθώς θα αναλύω τις διαφάνειες αυτές, περί τίνος πρόκειται. Μάλιστα, εδώ. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση, θα μου επιτρέψετε λίγο. Αυτή είναι μια τυχαία χώρα ή μια πολύ συγκεκριμένη. Είναι μια τυχαία εικόνα βέβαια αυτή. Εδώ έχουμε μια εικόνα του πώς επιτυγχάνουμε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Τέρμα δεξιά κάτω θα δείτε ότι μέσα σε ένα πλαίσιο υπάρχουν εχθρικοί στόχοι, κάποια οχήματα. Αυτά λοιπόν τα οχήματα έχουν αναγνωριστεί, έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους από αεροσκάφη αναγνωρίσεως, από δορυφόρους, από επίγεια δίκτυα παρατηρήσεως, από ραντάρ, και όλες αυτές οι πληροφορίες για την φύση του στόχου πηγαίνουν σε ένα κεντρικό, σε ένα κέντρο λήψης αποφάσεων, το οποίο έχει την συνολική εικόνα της τακτικής κατάστασης, κάνει ιεράρχηση απειλής και στη συνέχεια δίνει στις πλατφόρμες κρούσης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν στην καταστροφή του εχθρικού στόχου. Πλατφόρμες μπορεί να είναι μια πυροβολαρχία πυράβλων, μια πυροβολαρχία πυροβόλων, μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία φέρουν όπλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν έχουμε την κλασική περίπτωση της πλατφόρμας δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων. Είναι το αεροσκάφος EAJ Stars. Είναι το πρώτο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκησε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είναι αμερικανικό φυσικά. Και όπως βλέπετε, διασυνδέεται με μια σειρά άλλων οπλικών συστημάτων, υπτάμενα ραντάρ AWACS, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, αναγνωριστικά ελικόπτερα, αεροπλανοφόρα και όλες τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν τα μέσα συλλογής πληροφοριών, στη συνέχεια τις διαβιβάζει με εικόνα μέσω των αρτηριών μεταφοράς δεδομένων Link-16, όπως λέγονται, σε επιθετικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροβολαρχίες και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε την επόμενη εικόνα. Θα δούμε λίγο το εσωτερικό του αεροσκάφου αυτού για να γίνει κατανοητό πώς. Εδώ είναι ένας σταθμός διαχείρισης πληροφοριών. Έχει 18 σταθμούς τέτοιους μέσα το αεροσκάφος J-Stars. Και την εικόνα την οποία έχει ο χειριστής νομίζω ότι θα την δούμε στην αμέσως επόμενη διαφάνεια. Είναι μια εικόνα από πραγματικό γεγονός. Αυτή είναι εδώ η εικόνα λοιπόν. Οι κίτρινες ροές τις οποίες βλέπετε είναι η λεωφόρος υπαριθμών 8 και 80 που συνέδεε το Κουβέιτ, την πόλη του Κουβέιτ με το Ιράκ. Τη νύχτα της 26ης, ξημερώματα 27ης Φεβρουαρίου 1991, αυτή την εικόνα είχαν στις οθόνες τους τα πληρώματα των αεροσκαφών των Αμερικανικών Ε8 J-Stars. Τι ήταν αυτό? Ήταν τα τεράστια, δύο τεράστιες φάλαγγες Ιρακινών τεθωρακισμένων και τροχοφόρων οχημάτων που αποχωρούσαν εκείνο το βράδυ από το Κουβέιτ, αποκαλύφθηκαν από το Ε8, το αμερικανικό, και στη συνέχεια δόθηκε αυτή η εικόνα άμεσα σε αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αμερικανικής Αεροπορίας και της Γαλλικής. Επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το κομβόι αυτό, κατέστρεψαν περισσότερο από 1.400 οχήματα και προκάλεσαν δεκάδες απώλειες στον Ιρακινό στρατό. Δεν ξέρω αν έχουμε την επόμενη εικόνα. Ωραία, εδώ είναι το παράδειγμα της Κίνας.
Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί μας ενδιαφέρει. Εδώ, όπως βλέπετε, η Κίνα τι έχει δημιουργήσει. Η Κίνα, αντιμετωπίζοντας απειλή στην Κίτρινη θάλασσα, την Αμερικανική απειλή στην πραγματικότητα, και θεωρώντας ότι δεν μπορεί ούτε από απόψεις τεχνολογικών, ούτε από απόψεις οικονομικών πόρων να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε ένα πυκνό πλέγμα ραντάρς και διαφόρων αισθητήρων, τα οποία συνεργάζονται με δορυφόρους και διασυνδέονται με κέντρα λήψης αποφάσεων και αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές συστοιχίες. Ευθύς αμέσως μόλις εισέλθει σε αυτήν την ζώνη ένα αμερικανικό σκάφος ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος, υπάρχει μια εικόνα του σκάφους αυτού και από τους δορυφόρους και από τα επίγεια ραντάρ και από τα υπτάμενα, και εφόσον αποφασιστεί ότι είναι απειλή, επιλέγουν με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν. Και οι τρόποι αντιμετώπισης επίσης φαίνονται. Είναι αντιπλοϊκά βλήματα Feng Song 16 και 21, με τεράστιες εμβέλειες που φαίνονται στην επόμενη διαφάνεια. Τι θα πει αντιπλοϊκά βλήματα? Είναι βλήματα τα οποία εκτοξεύονται και πλήττουν σκάφη επιφανείας. Δηλαδή τι χτυπάνε? Ναι. Ναι, τα στοχεύουν τώρα σε καιρό ειρήνης, τα στοχοποιούν και τα διατηρούν στο σκοπευτικό του. Απλώς τους δίνουν το μήνυμα ότι σας έχουμε είναι στοχοποιημένοι. Αν υπάρξουν πραγματικές επιχειρήσεις, προφανώς θα εκτοξευθούν και εναντίον τους. Για να προστατευτούν αυτά από αεροπορικές απειλές, δημιουργήθηκε ένα πυκνό πλέγμα παράλληλα αντιαεροπορικών πυράβλων που προστατεύουν όλο αυτό το δίκτυο. Και επίσης υπάρχουν επιθετικά μέσα πλοία ναρκοθετήσεως, πυραβλάκατη και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλα αυτά λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό και έχουν δημιουργήσει αυτό το οποίο λέγεται στην στρατιωτική ορολογία αντιπρόσβαση, απαγόρευση πρόσβασης ουσιαστικά σε μια περιοχή. Για την Ελλάδα, ποιο είναι το ενδιαφέρον? Αν δούμε λίγο και την επόμενη διαφάνεια, για να φύγουμε από το παράδειγμα της Κίνας, και θα σας πω, εδώ δέστε λοιπόν ποιες είναι οι εμβέλειες των βλημάτων αυτών. Μπορούν να πλήξουν με τους Fendong 21 σκάφη τα οποία βρίσκονται στον Ινδικό ωκεανό. Με 3.000 χιλιόμετρα εμβέλεια. Μεγάλα σκάφη, αεροπλανοφόρα. Προφανώς τα μικρά θα κάνουν ελιγμούς και θα αποφύγουν, αλλά τα μεγάλα σκάφη όπως τα αεροπλανοφόρα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ποια είναι λοιπόν η αντιστοιχία με την Ελλάδα? Η Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία έχει μάλλον μειωμένους και τεχνολογικούς και ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το παράδειγμα λοιπόν της Κίνας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς στο Αιγαίο. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση, με δημοσίευση μιας αντίστοιχης εργασίας για τον δικτυοκεντρικό πόλεμο που έγινε στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Προτείνω λοιπόν και εγώ, αντιστοίχως κατά το παράδειγμα της Κίνας, να αλλάξει η φιλοσοφία, η δομή και του στρατεύματος και να δημιουργήσουμε συνθήκες αντιπρόσβασης, απαγόρευσης εισόδου δηλαδή στο Αιγαίο, και μάλιστα για την Ελλάδα. Οι συνθήκες είναι ακόμα πιο ευνοϊκές, διότι είναι διάσπαρτη με περίπου 2.000 νησιά και άρα αυξάνεται το επίπεδο ευνηδιασμού, άρα δημιουργείται περισσότερο άγχος στα πληρώματα, στα εχθρικά πληρώματα των πλοίων και των αεροσκαφών που θα θελήσουν να εισέλθουν στο Αιγαίο, διότι θα βληθούν από κατευθύνσεις μη αναμενόμενες. Αυτό δίνει λύση στην ελληνική περίπτωση, ειδικά τώρα που δεν μπορούμε να ναυπηγούμε σκάφη, δεν μπορούμε να διατηρούμε μεγάλους σχηματισμούς μάχης, δεν μπορούμε να διατηρούμε υπέρμετρο αριθμό πολεμικών αεροσκαφών, να μεταβάλουμε την δομή και την φιλοσοφία λειτουργίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προς αντίστοιχες κατευθύνσεις. Δηλαδή να υπάρχουν εκτοξευτείες στην Ξηρά. Βεβαίως, κατά μήκος της Ακτής, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αυτό στα νησιά, στην Εύβοια κτλ. Με τη θεωρία δικτύων τι σχέση έχει? Όλο αυτό θα διασυνδεθούν όλα αυτά τα συστήματα μεταξύ τους. Διαδικτυακά, διαδικτυακά, με τους υπολογιστές μάχης που φέρει το κάθε οπλικό σύστημα, ώστε να υπάρξει κατάλληλη σύνδεση. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Η σχέση είναι ότι αφού συλλεχθούν όλα τα δεδομένα, θα πρέπει να εκτιμηθούν οι σχέσεις, οι ρόλοι και να ληφθούν αποφάσεις. Στο δεύτερο κομμάτι μπαίνει η θεωρία δικτύων. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εξετάζουμε το θέμα της σχέσης θεωρίας δικτύων και πολεμικών, αν θέλετε, αναμετρήσεων ή διαμαχών. Και νομίζω ότι μετά από την εικόνα που πήραμε και τη θεωρητική για το τι είναι η θεωρία δικτύων, αλλά και μερικά πρακτικά πράγματα, πιο πρακτικά πράγματα που μας είπαν οι προσκεκλημένοι μας, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε απορίες, σε ερωτήσεις απορίων, διευκρινήσεις απορίων που μας έχουν δημιουργηθεί, αλλά πρέπει να το κάνω αυτό. Ας δώσω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη, μήπως θέλει να συμπληρώσει κάτι. Καταρχάς, πρέπει να βάλουμε στον εαυτό μας δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι, τι είναι η σύνδεση, πώς δημιουργείται σύνδεση. Μιλάμε για θεωρία δικτύων, τα δίκτυα αποτελούνται από κόμβους και συνδέσεις. Τι είναι η σύνδεση, η ερώτηση τι, και το δεύτερο είναι γιατί υπάρχει σύνδεση. Το τι είναι η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων που πρέπει να ανταλλάξουν πληροφορία. Και το γιατί γίνεται αυτό είναι επειδή εξηγήσαμε πριν ότι αυξάνεται η μαχητικότητα των στρατευμάτων. Τώρα, βάζοντας όλες αυτές τις μονάδες πάνω σε ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, είναι σαν να βάζουμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Όσο δηλαδή ο κόσμος μας και όσον αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, αλλά και όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, που είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, το Internet of Things, η διασύνδεση όχι μόνο ανθρώπων, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, αλλά και η διασύνδεση μηχανών και microchips που ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Βάζουμε δηλαδή όλη την πληροφορία μας του φυσικού κόσμου πάνω στο δίκτυο. Βάζουμε λοιπόν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Τι γίνεται λοιπόν αν υπάρχουν επιθέσεις, ο λεγόμενος network-centric warfare, δηλαδή επιθέσεις πάνω στις συνδέσεις και γίνεται αλλίωση του μηνύματος που μεταφέρεται από τον ένα κόμβο στον άλλο κόμβο. Άρα η δικτύωση είναι καλή, αυξάνει τη μαχητικότητα, όλα καλά. Αλλά είναι και ευάλωτη. Αλλά είναι και ευάλωτη, ακριβώς. Οπότε ήταν το πρώτο ερώτημα όταν ξεκίνησα το διδακτορικό μου μαζί με τον κύριο Αντωνίου, όταν συνειδητοποίησα ότι καλή η δικτύωση, αλλά τι γίνεται αν πειράξω μερικές συνδέσεις. Θέλω να δω το αποτέλεσμα. Οπότε, ας περάσουμε στο slide 13, όπου θέτουμε το ερώτημα τι γίνεται αν υπάρχουν αξιόπιστοι δίευλοι. Δηλαδή έχουν επηρεαστεί από τον εχθρό. Έχουν επηρεαστεί από τον εχθρό ή είναι λάθος το δικό μας το σύστημα. Α. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ναι. Οι αιτίες πολλές. Υποτίθεται ότι το δικό μας σύστημα δεν είναι λάθος. Εντάξει. Το ότι ο εχθρός θα πάρει σφρίση. Ο εχθρός μπαίνει σε ένα κανάλι. Ναι. Ρωτάς πώς θα πάω στην Καμάρα, αριστερά σου λέει. Ναι. Αυτό. Αλλά είναι δεξιά. Εκεί. Αλλά εμείς υποτίθεται ότι όταν το κάναμε το σύστημα, είχαμε προβλέψει να λέει δεξιά. Αντί αριστερά. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στην εικόνα ότι ο κόμβος 2 δίνει πληροφορία στον κόμβο 1. Γιατί ο κόμβος 2, όσο πιο σκούρος είναι, τόσο περισσότερη πληροφορία έχει, οπότε διαχέεται η πληροφορία από τον κόμβο 2 προς τον κόμβο 1 και αντί να είναι 0,2 η αποτελεσματικότητα επικοινωνίας, είναι ας πούμε μείον 0,2, λένε οι μαθηματικοί. Δηλαδή βάζουν αρνητικό πρόσημο. Αντί να μεταφέρει δηλαδή ορθή πληροφορία, έγκυρη, είναι εσφαλμένη. Οπότε κάναμε την προσομοίωση, αλλάζοντας λίγες συνδέσεις από θετικές τις κάναμε αρνητικές. Να περάσουμε στην επόμενη εικόνα. Και αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στο επίπεδο πληροφόρησης το οποίο λαμβάνει ο κόμβος. Διότι από εσάς έχω σωστή πληροφόρηση, αλλά επικοινωνώ και με τον κύριο Αντωνίου, όπου το κανάλι επικοινωνίας έχει αλλοιωθεί και δεν ξέρω πώς να πάρω απόφαση. Έχω δηλαδή αντικρουόμενες. Εγώ τα λέω σωστά και αυτός τα καταλαβαίνει λάθος, γιατί το κανάλι είναι αξιόπιστο. Και βλέπετε όλες αυτές τις αρνητικές διακυμάνσεις. Το δίκτυο δεν θα αντέξει τέτοιο τόσο χαμηλή αρνητική διακύμανση. Μπορεί να μην φτάσει στο τέταρτο βήμα. Κατ' ουσίαν μιλάμε για μια διαβολή του δικτύου. Την οποία προφανώς ο αντίπαλος θα σκεφτεί να σου την κάνει. Και θα κοστίσει λίγο, διότι αρκεί να μολύνει 2-3 συνδέσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Καλή η θεωρία, ναι, αλλά μήπως περιορίζεται μέσα στα πανεπιστήμια. Για να δούμε, λοιπόν. Η θεωρία έχει και δύο εκφάνσεις. Και την θεραπεία και την επίθεση. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε τι κάνουμε τώρα. Από αυτό πώς το θεραπεύουμε.
Δηλαδή, όταν παρεμβαίνει, αυτό ήταν και δική μου ερώτηση μέσα στις απορίες που θα έκανα. Η ερώτηση μου ήταν δύο οι πρώτες. Η πρώτη ήταν, ωραία, ας πούμε ότι εμείς αναπτύσσουμε ένα δίκτυο. Αναπτύσσει και το συνδέουμε με τα μαχητικά μας. Αναπτύσσει και ο εχθρός. Ακριβώς. Ποιος θα κερδίσει? Μισό λεπτό. Πριν πάμε εκεί, να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Ο απλούστερος τρόπος είναι αυτό που λέμε εγρήγορση. Δηλαδή, θα προσέχεις με ποιον μιλάς. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε ότι μετά το τρίτο, τέταρτο βήμα, οι κόμβοι διδάσκονται να επιλέγουν προσεκτικά. Η κόκκινη καμπύλη είναι η διάχυση πληροφορίας με τυχαίο τρόπο. Όταν όμως οι παίκτες ελέγχουν την πληροφορία που παίρνουν, το διάβολο δηλαδή, το δίκτυο διορθώνεται μόνο του. Άρα θέλει εκπαίδευση, αλλά αν έχεις ένα δίκτυο μηχανών, θέλει πρωτόκολλα πιστοποίησης της αξιοπιστίας των διάβλων. Αρκεί αυτό. Αυτό είναι εφικτό, κατά περίπτωση. Άρα γίνεται να θεραπεύσουμε ένα μολυσμένο δίκτυο, η μόλυνση εδώ είναι να χαλάσεις την αξιοπιστία των διάβλων. Και πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημά σας, που είναι, αν και οι δύο τα κάνουν αυτά, ναι. Τι συμβαίνει? Ποιος κερδίζει? Ποιος κερδίζει? Κερδίζει αυτός ο οποίος έχει μεγαλύτερη τεχνογνωσία στο δίκτυο, διότι προσομοιώσεις μπορούν να γίνουν και από τους δύο. Και δυναμικές προσομοιώσεις. Χτυπάω εγώ ένα διάβλο, χτυπάει ο άλλος έναν άλλο διάβλο. Εάν προσομοιώσεις τις κινήσεις του άλλου και τις δικές σου ανταποκρίσεις, το παιχνίδι γίνεται ένα παιχνίδι, μια προσομοίωση του γκο, ας πούμε, που ένας κλείνει και ανοίγει. Τέτοιες προσομοιώσεις μπορούν να γίνουν. Άρα ουσιαστικά τώρα η αρχηγή θα κερδίσει. Όποιος ξέρει καλύτερα μαθηματικά θα κερδίσει. Ακριβώς. Άρα ο αρχηγός πρέπει να ξέρει καλά μαθηματικά. Εκτός από στρατηγική σκέψη, πρέπει να ξέρει και μαθηματικά. Ή να έχει καλούς μαθηματικούς πλάι του. Εκεί χάνεις χρόνο. Όταν πας και ρωτάς πολύ, βέβαια θα έχεις. Αλλά πρέπει να μπορείς να λειτουργήσεις και ο ίδιος, να ξέρεις και εσύ να πάρεις αποφάσεις. Διότι όταν ρωτάς, χάνεις χρόνο. Κατά εάν ο αντίπαλος δεν ρωτάει και εσύ ρωτάς, έχεις χάσει χρόνο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαββίδη. Και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος είναι πολύτιμος. Να κάνω μια γιατί εδώ δεν έχεις να κάνεις με το πλοίο που το στέλνεις και πάει σιγά-σιγά να αντιμετωπίσει την αρμάδα. Να κάνω μια διευκρίνηση. Τα λογισμικά σου επιτρέπουν σε πραγματικό χρόνο να έχεις την προσομοίωση. Δηλαδή, αν ο στρατηγός έχει από την εμπειρία του κάποιες παραδοχές και θέλει να δει το σενάριο, πατώντας ένα κουμπί το βλέπει. Και πρέπει να καταλαβαίνει τι βλέπει όμως. Θα καταλάβει τι βλέπει, γιατί είναι πολύ φιλικά προς το χρήστη. Η διάχυση μέσα στο δίκτυο μπορεί να παρασταθεί με πολύ γλαφυρό τρόπο, καλλιτεχνικό θα έλεγα. Mm. Άρα αν ο στρατηγός γνωρίζει τις παραδοχές, έχει δηλαδή δημιουργική φαντασία να παράξει σενάρια μάχης, αυτά μπορούν να υλοποιηθούν και να δει τις επιπτώσεις. Του αρέσει το αποτέλεσμα? Όχι. Θα κάνει άλλο. Μπορεί αυτά επίσης... τα σενάρια θα έχουν σχέση με τη θεωρία. Ακριβώς αυτό. Μα τα εργαλεία που παράγονται από τη θεωρία αυτή θα του επιτρέπουν να οραματιστεί τα διάφορα σενάρια, όπως έκανε ο Ναπολέον, ξέρω εγώ, σε μια προσωμία. Πάνω στο τραπέζι βάζω τα τάγκς, βάζω τα άλογα, βάζω τις υπότες και παίζω. Όπως το κάναμε αυτό, τώρα μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο και να προσωμιώσει τις επιθέσεις του αντιπάλου και τις δικές του αντεπιθέσεις. Αυτό τεχνικά είναι εφικτό σήμερα. Μάλιστα. Πάντως, έχει κάνει μια υπηρεσία σχετική ο στρατός. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, γιατί προχτές όταν έκανε μια εκδήλωση ο Σύλλογος Αποφύτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στην Διεθνή Έκθεση για τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν παρόντες μερικοί στρατιωτικοί, νέα παιδιά, με υψηλό βαθμό, λοχαγοί και πάνω, που δεν αντιστοιχούσε στην ηλικία τους. Τους οποίους ρώτησα και ήταν από ένα κλάδο των ενόπλων δυνάμεων που είχε σχέση με αυτά. Δηλαδή, σιγά σιγά, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο ακόμα, γιατί δεν έχω τη σχετική πληροφόρηση, εισάγει αυτόν τον προβληματισμό ο στρατός και ακόμη και ο ελληνικός στρατός στους κόλπους του. Έχετε κάποια πληροφόρηση? Εγώ θα σας πω ότι, επειδή θέσατε το ερώτημα, ποιος από τους δύο θα κερδίσει εφόσον εφαρμόσει. Εγώ πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα είχαμε πει μαζί εδώ τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, όταν σας είχα παρουσιάσει τα υπαρκτά project του τουρκικού εξοπλιστικού προγράμματος, ότι η Τουρκία είχε κάνει πλήρη εφαρμογή δικτυοκεντρικού πολέμου στο Αφρίν,
πώς το έχει κάνει για υπενθύμηση σε ένα λεπτό με τα Άνκα και τα Μπαϊρακτάρ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μέσω της κεραίας SATCOM έστελνε στους σταθμούς ΟΣΕΜ τις εικόνες. Ο σταθμός ΟΣΕΜ στον TurkSat 4, στον δορυφόρο, και ο δορυφόρος έστελνε την εικόνα στην Άγκυρα. Η Άγκυρα λάμβανε αποφάσεις και άμεσα προσβάλλονταν οι στόχοι. Η Τουρκία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, στην πλήρη εφαρμογή. Φυσικά έχει δρόμο να διανύσει. Εμείς, αν έχουμε συστήσει μία υπηρεσία, αυτό, κύριε Σαββίδη, μπορεί να σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα. Την ημέρα που μιλάμε, που προβάλλεται αυτή η εκπομπή, διεξάγεται η τακτική άσκηση των ενόπλων δυνάμεων ο Παρμενίωνας. Τα σενάρια τα οποία θα παιχτούν είναι κλασικά σενάρια 20ετίας, κάποιες εξαλείψεις αεροπρογεφυρωμάτων. Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες μορφές απειλών, οι υβριδικές, οι ασύμετρες, ο δικτυοκεντρικός πόλεμος, ο κυβερνοπόλεμος, τον οποίο επίσης εφήρμοσαν οι Τούρκοι στο Αφρίν. Και το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να τρέξουμε λίγο γρηγορότερα, ώστε να αποκτήσουμε τακτικά πλεονεκτήματα ως χώρα, γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Θα επιτύχουμε αυτή την περίφημη αποτροπή που όλοι μιλάμε, που όλοι συγγράφουμε και εν τέλει δεν μπορούμε να φτάσουμε. Μάλιστα. Ο δικτυοκεντρικός πόλεμος λοιπόν συνεπάγεται και αποτροπή. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω παρακολουθήσει σε αυτά που λέτε και τα σχεδιαγράμματα που είδαμε, για όλη αυτή τη διαδικασία προϋποτίθεται ότι υπάρχει και ένας δορυφόρος. Η επαφή με τον δορυφόρο εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες μερικές φορές. Εάν δεν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, όλο αυτό αυτή η καινοτομία ακυρώνεται. Ποιον ρωτάτε? Το πανελ, όποιος θέλει απαντάει. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον δορυφόρο, ουσιαστικά μπορεί να σου καταργήσει τις επαφές που έπρεπε να έχεις. Ναι, όχι απαραίτητα, απλώς δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο πληροφοριών όταν έχουμε ενεργό και τον δορυφόρο. Η λήψη των πληροφοριών μπορεί να γίνει με εναλλακτικά μέσα, με αεροσκάφη παρατηρήσεως, με ελικόπτερα, από αισθητήρες. Απλά χάνουμε το πλεονέκτημα της δορυφορικής εικόνας. Εκεί είναι η περίπτωση αρνητικού βάρους εκ των έσω. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι μπορεί να είναι διαβολή εκ των έσω. Είναι το σενάριο. Μάλιστα. Ότι δεν έχουμε καλή μεταφορά πληροφορία. Το άλλο ερώτημα είναι, ωραία, όλες οι δυνάμεις σιγά σιγά θα αναπτυχθούν σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Μερικές θα αναπτύξουν και έναν τρόπο να παρεμβάλλονται σε αυτά που προηγουμένως είπατε και εσείς και να δημιουργούν προβλήματα στις συνδέσεις ή στους κόμβους κτλ. Ηλεκτρονικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει την υπεροπλία ένας που διακινεί έναν ντρόν, διότι ο άλλος που δεν το έχει θα υποστεί τις συνέπειες, αλλά αν ο άλλος αποκτήσει την ηλεκτρονική δυνατότητα να μπορεί αυτόν τον ντρόν να το κατευθύνει σε ένα αεροδρόμιο του και να το προσγειώσει, αποκτάει και αυτός, αναβαθμίζεται σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του αντιπάλου του. Θα υπάρξει και προφανώς και στο πεδίο αυτό θα υπάρξει και η δυνατότητα ηλεκτρονικών αντιμέτρων απέναντι σε έναν διαδικτυακό πόλεμο, έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στα σενάρια που εξετάζεται στη θεωρία δικτύων, ναι, και το είπαμε και πριν. Το είπατε. Τα αντίμετρα είναι να κάνεις προσομοίωση της επίθεσης, ναι, ο ένας και ο άλλος. Κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, νικητής είναι αυτός ο οποίος, εάν έχουν την ίδια τεχνολογία, ποιος στρατηγός έχει μεγαλύτερη φαντασία. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός. Άρα υπάρχει ο υποκειμενικός πάραγο πάλι. Καθοριστικά. Η φαντασία του στρατηγού θα μας δώσει το καλύτερο σενάριο. Και γιατί να μην βάλεις στη θέση του στρατηγού ένα ρομπότ? Διότι το ρομπότ δεν έχει φαντασία. Γιατί χρειάζεται φαντασία? Θα εξετάσει τα δυνατά αποτελέσματα των επιλογών του για να κατατοπώσει τον αντίπαλο. Ναι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα, ναι, κύριε Σαββίδη. Αλλά δεν αποκλείεται να πάμε. Εξαρτάται πώς βλέπουμε τον κόσμο. Υπάρχουν στοχαστές οι οποίοι θεωρούν ότι οι μηχανές θα υποκαταστήσουν το ανθρώπινο είδος. Και στο τέλος του 2100 το ανθρώπινο είδος θα είναι είδος προς εξαφάνιση. Διαβάστε τον Κουρσβέη, τον Αμερικάνο στοχαστή που έχει... Πώς λέγεται? Είναι ο Κουρσβέη, είναι ο γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης. Ο άνθρωπος... Ο φιλόσοφος. Φιλόσοφος ασχολείται. Το έχει προσληφθεί και από την Google. Αυτός τα λέει αυτά και από αυτού τα λόγια βγήκανε το Matrix και όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε. Μάλιστα. Όμως αυτό, οι προβλέψεις δεν έχουν επαληθευτεί όλες, πρώτον. Δεύτερον,
Δεν έχουμε, ακόμα κι αν γίνουν, δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ο άνθρωπος έχει συντριπτική υπεροχή σε αυτά τα θέματα. Οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν είναι απλά παιχνίδια σαν τον Γκο. Στον Γκο δεν χρειάζεται φαντασία. Χρειάζεται ικανότητα να δεις ποιες θέσεις έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με ποιες. Εδώ έχουμε τρομερές δυνατότητες, τις οποίες ο υπολογιστής δεν μπορεί να τις πιάσει, γιατί αυτός που τον προγραμμάτισε δεν μπορεί να τις πιάσει. Ναι, τόσο απλά. Από ένα σημείο και πέρα αυτονομήτηκε ο υπολογιστής. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικές έννοιες που υπάρχουν στο κομμάτι το στρατιωτικό, όπως για παράδειγμα η παραπλάνηση, το deception, το οποίο το είχε δει και το είχε αποτυπώσει πάρα πολύ καλά ο Σουν Τζου χρόνια πολλά πριν, δεν αναιρούνται. Οπότε αυτά είναι χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας στρατηγός στην ώρα της μάχης. Απλά το επίπεδο πολέμου ανεβαίνει ένα κλικ παραπάνω και πλέον μιλάμε για παράδειγμα για το δικτυοκεντρικό πόλεμο. Αυτά, ο δικτυοκεντρικός πόλεμος δεν αναιρεί τις ικανότητες έβρεσης λύσεων, επινοητικότητας, παραπλάνησης και άλλες μανούβρες που θα έκανε ο στρατηγός πριν από 100 χρόνια. Και να προσθέσω και κάτι άλλο λίγο σοκαριστικό. Ό,τι λέμε μέχρι τώρα είναι επέμβαση στο συντακτικό επίπεδο. Συντακτικό επίπεδο σημαίνει τα μπιτς που περνάνε. Μπορεί να κάνεις και παρέμβαση σημασιολογική. Να οδηγήσεις τον άλλον σε ασφαλμένη ερμηνεία. Πώς θα παίξουν οι μηχανές εκεί, κύριε Σαββίδη? Πώς θα παίξουν? Κανένας δεν το έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό που χρησιμοποιούμε σαν άνθρωποι, τη μεταφορά, την αλληγορία, πώς θα το προσομοιώσει η μηχανή? Ένα εξαίρετο παράδειγμα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Αντωνίου είναι ότι όταν είχε γραφτεί στο Twitter, αν θυμάμαι καλά, ότι η βασίλισσα της Αγγλίας πέθανε, το οποίο εντάξει μετά ήταν fake news. Το fake news τι είναι? Ότι ρίχνω, ας πούμε, μέσα στο δίκτυο πληροφοριών κάτι ψεύτικο. Και αυτό έχει ένα effect, έχει ένα αποτέλεσμα, έστω και στιγμιαία, στο ταμπλό παραδείγματος χάρη του χρηματιστηρίου. Οι μηχανές, ξέρουμε, πριν από μερικά χρόνια που επένδυαν, γιατί οι επενδύσεις γίνονται εμπολείς από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, το αυτοματοποιημένο trading που λέγεται, να μπερδευτούν και για κάποια δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό, ένα μικρό χρονικό διάστημα, να υπάρχει μια ανομαλία. Αυτό στο επίπεδο της μάχης, όπως θα μπορεί να μας πει και ο κύριος Παούνης, ανοίγει ένα ακόμα παράθυρο ευκαιριών, που αυτό δημιουργεί μία αλυσιδωτή αντίδραση και ανοίγει άλλο παράθυρο ευκαιριών σε ένα άλλο επίπεδο και αυτό σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε μπορεί να τρυπήσεις, ας πούμε, την άμυνα της απέναντι πλευράς από μία ανομαλία μεταξύ των συγχρονισμών αυτών των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Άρα δηλαδή όταν παίζουμε στο συντακτικό επίπεδο που είπε ο κύριος Αντωνίου, στο σημασολογικό, συγγνώμη, σε τέτοια λάθη είναι πιο επιρρεπείς οι μηχανές. Μάλιστα. Άρα εδώ μιλάμε για λάθη τύπου fake news. Τύπου, ναι, παρερμηνείας, παραπληροφόρησης, τα οποία μέχρι να χωνευτούν και να αποδειχθεί ότι είναι fake news και να πούνε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν ήταν ορθό. Οπότε η ανομαλία στο ταμπλό του χρηματιστήριου. Έχει περάσει χρόνος, οπότε έχεις ανοίξει ένα επόμενο παράθυρο. Έχει κάνει τα βήματα που χρειάζεται. Αυτή είναι η μαγική λέξη, ο χρόνος. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ τώρα ανοίγονται πάρα πολλά πεδία ενασχόλησης. Από τα ηλεκτρονικά μέχρι τα. Δηλαδή ενασχόληση ειδικοτήτων δηλαδή, για να μπορέσεις να διαχειριστείς μια πολυπλοκότητα. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα και το ζητούμενο, ναι, συνεχίζει να παραμένει, αν και εσείς το έχετε αποδώσει στον υποκειμενικό παράγοντα, στον άνθρωπο δηλαδή, σε τεχνολογίες ίσες μεταξύ των μερών, πιστεύετε ότι κερδίζει θα κερδίσουν οι πλευρές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη φαντασία. Ο στρατηγός και οι άνθρωποι που να διαχειριστούν καλύτερα τις... Ας υποθέσουμε ότι έχουν και την ίδια τεχνογνωσία και την ίδια απεικονιστική δυνατότητα. Δηλαδή, φαντάζεται ο στρατηγός ένα σενάριο, το αποτυπώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο στρατηγός που έχει μεγαλύτερη φαντασία, μάλιστα, θα κερδίσει. Άρα λοιπόν έχετε αφήσει μεγάλο μέρος στον υποκειμενικό παράγοντα κι εσείς. Δεδομένου ότι υπάρχει φυσικά η ίδια τεχνογνωσία, έτσι, που αυτή είναι η υπόθεση, δεν είναι και τόσο... Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Κύριε Παούνη,
Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο αναπτύξαμε σήμερα δημιουργεί νέες τάσεις. Υπάρχει ήδη σε αυτό το οποίο είπε ο εκλεκτός συνάδελφος εδώ, ο κ. Ιωαννίδης, με τα παράθυρα ευκαιρίες. Πάμε σε μια δυνατότητα αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων με άλλα δόγματα. Η πολυχωρική μάχη είναι ένα εξ αυτών, όπου προσπαθούμε να βρούμε, να εξετάσουμε σε όλο το φάσμα και στα πέντε δυνατά φάσματα των επιχειρήσεων, στο διάστημα, στο ηλεκτρομαγνητικό, ξηρά αέρα και θάλασσα, πού μπορεί να υστερεί ο αντίπαλος, για να δημιουργήσουμε εκεί ένα παράθυρο ευκαιρίας και να δώσουμε εκεί το βάρος, ώστε από εκεί να προκύψουν και τακτικά πλεονεκτήματα. Αυτό τώρα το οποίο σας το λέω είναι αποτέλεσμα των συνεδρίων που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ανοίξει μια συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Ο δικτυοκεντρικός πόλεμος εν κατακλείδη απασχολεί πολλές δυνάμεις. Τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα γίνει ένα διήμερο συνέδριο στην Ιταλία. Οι Ιταλοί θέλουν να προσαρμοστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το έχουν υιοθετήσει οι Βρετανοί και οι Σουηδοί. Η Ελλάδα. Οι Ταϊλανδοί. Και αυτά από μένα. Η Ελλάδα είναι ακόμα. Εμείς είμαστε στη διάθεση της χώρας, σαν επιστημονικό, δυναμικό και μέσα από τις δημοσιεύσεις μας. Εάν κληθούμε να δώσουμε κάποιες. Εγώ σε θεωρητικό επίπεδο, οι συνάδελφοι σε τεχνικό. Να δώσουμε την εικόνα στο επιτελείο και εφόσον θέλουν να προσαρμοστούν, να το πράξουν. Εμένα μου έκανε μια εντύπωση μια φορά που είχα καλέσει εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Ιάκυνθο, ο οποίος έκανε αυτά τα drones μαζί με τους φοιτητές του και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο. Όταν ήρθε, μιλάγαμε για αυτό το θέμα και μου είπε ότι είχε πει στην εκπομπή ότι οι Τούρκοι που μας ενδιαφέρουν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είμαστε σε ένα κενό πεδίο, σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή είμαστε, είναι 50 χρόνια τεχνολογικά πιο μπροστά σε ό,τι αφορά αυτά τα drones. Σαφώς. Δηλαδή έχουν κάνει βήματα. Και εν πάση περιπτώσει, αν ζούσε σε ένα περιβάλλον όπου δεν απειλήσω, δεν υπήρχαν απειλές, θα έλεγες ας είναι, δεν πειράζει, εγώ θα αναπτυχθώ κάπου αλλού. Αλλά εδώ οι απειλές είναι υπαρκτές, δεν μπορείς να τις παραβλέψεις. Και όταν έχεις τέτοιες μεγάλες χρονικές αποστάσεις από τον γείτονά σου σε αυτά τα ζητήματα, είναι ένα πρόβλημα. Δύο λόγια εσείς και να καταλήξουμε τον κύριο καθηγητή. Σήμερα μιλήσαμε για τον δικτυοκεντρικό πόλεμο, το οποίο είναι γνωστό στην Αμερική από το 1990, δεκαετία 90. Εμείς τώρα έχουμε 2018. Το κλασικό SWOT ανάλυσης πάντα ισχύει, απλά τώρα ανεβαίνουμε στο επίπεδο του δικτυοκεντρικού πολέμου. Και δικτυοκεντρικός πόλεμος δεν είναι μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, θα έλεγα ότι είναι και στο οικονομικό. Και εκεί ένας δικτυοκεντρικός πόλεμος είναι. Διαχείριση σχέσεων, επίγνωση των σχέσεων και εμπολίσω συστημικός κίνδυνος που είναι η διάχυση του ρίσκου, του κινδύνου ένεκα της αλληλεσύνδεσης των εταιριών, είναι αυτό το πράγμα. 21. Κύριε Αντωνίου, μας σας κλείνουμε. Ναι, θα συνεχίσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Ιωαννίδης. Δείξτε την εικόνα 21. Ναι, τι θα δούμε σε την εικόνα 21. Θα δούμε το δίκτυο των εταιριών πώς αλληλοσυνδέονται. Ποια ελέγχει και ποια επηρεάζει ποια. Λοιπόν, εδώ η πτώχευση της Lehman Brothers ήταν κάτι απρόβλεπτο. Μπορεί να αναλυθεί με τη θεωρία δικτύων και είναι αυτό που λέμε συστημικό κίνδυνο. Τα ίδια μαθηματικά περιγράφουν την κατάρρευση ενός οικοσυστήματος, την κατάρρευση ενός δικτύου αμυντικού, όπως μας παρουσίασε, και ενός οικονομικού δικτύου. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή δείκτες που μας δείχνουν πρόδρομα συμπτώματα αυτής της κατάρρευσης, εάν δεν υπάρχει επίθεση. Συνεπώς, η θεωρία αυτή νομίζω ότι είναι μία επένδυση που πρέπει οποιοδήποτε παρακολουθεί την πραγματικότητα σήμερα να την αξιοποιήσει. Έτσι φαίνεται. Αυτό το προσπαθούμε, κύριε Σαββίδη, και μάλιστα στο μεταπτυχιακό μας, δείξτε την τελευταία διαφάνεια, την 31, θεραπεύουμε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Οι φοιτητές μας είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά και μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε δικτυακή ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή και μας είπατε πολύ προχωρημένα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα δουν αυτοί που πρέπει να τα δουν και σιγά σιγά θα προβληματιστούν να τα εισάγουν εκεί που χρειάζεται να τα εισάγουν. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.